Χαίρετε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόραση Star Βόρειο Ελλάδος. Πάμε τώρα στα των δημοσκοπήσεων. Ισχυροποιεί το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λαμβάνει ποσοστό 27,8% έναντι 13,7% του ΣΥΡΙΖΑ και προηγείται με διαφορά 14,1%. Στην πρόθεση ψήφου, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 27,8% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,7%. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 6,2%, ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ εμφανίζεται ενισχυμένη μετά τις τελευταίες προσθήκες, μεταξύ αυτών του Γιώργου Παπανδρέου. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ποσοστό 5,6%. Πίσω από τη Χρυσή Αυγή που είναι τέταρτο κόμμα με 5,8%. Η Ένωση Κεντρών συγκεντρώνει 2,7% και ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,3%. Ποτάμι και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 2%, ενώ η Λαϊκή Ενότητα είναι στο 1,2%. Το 3,2% των ερωτηθέντων απαντά πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα, το 4,4% λευκό άκυρο, το 6,5% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει και το 16,5% δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στην εκτίμηση ψήφου, πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 15,8% με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 31,2% και το ΣΥΡΙΖΑ 15,4%. Και αυτή τη φορά το ΚΚΕ είναι το τρίτο κόμμα και ακολουθούν Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ένωση Κεντρών με 3%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 2,6%, το Ποτάμι 2,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,2%, η Λαϊκή Ενότητα 1,3%. Άλλο κόμμα απαντά το 4% των ερωτηθέντων και 18,5% δηλώνει αναποφάσιστο. Στην ερώτηση «Θέλετε να γίνουν εκλογές το 2017» οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι, αφού το 45,6% απαντά όχι, αλλά το 44% απαντά ναι. Συντριπτικό είναι δε το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης θα φέρει τέταρτο μνημόνιο. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και οι πολιτικές εξελίξεις δεν προβλέπονται, ανέφερε, μιλώντας στο Star Βορείου Ελλάδος, ο πρώην δήμαρχος Σύταγρων, Θόδωρος Αθανασιάδης. Πιστεύω ότι φαίνεται να πάμε σε ένα τέρμονο αδιέξοδο. Και το λέω αυτό γιατί 20 του μήνος Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία καταλυτική, όπου εκεί θα πρέπει να αποφασίσουν με το τι μελιγενέστε. Από τα συφραζόμενα της διά του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών φαίνεται ότι πάμε σε μία, τρόπος του λέγει, ρήξη και ίσως να δούμε το έργο πάλι αυτό που είχαμε δει και πέρσι και να είμαστε θεατές στο ίδιο σκηνικό και έργο. Και έχω την αίσθηση ότι μετά θα καταφύγει στην Βουλή και θα ζητήσει πιθανόν μία ευξημένη πλειοψηφία από όλο το σώμα για να αντιμετωπίσουν τυχόν αυτά τα μέτρα. Και ίσως θα είναι μία ηρωική έξοδος για να πάμε σε εκλογές ή ενδεχομένως, και το πιο πιθανό είναι, μέσα από αυτήν την Βουλή να προκύψει μια καινούρια κυβέρνηση. Να δούμε πάλι το σενάριο αυτό που είχαμε δει τις προηγούμενες φορές για να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό που γίνεται δεν ωφελεί την ελληνική οικονομία, ο ελληνικός λαός είναι εξαντλημένος και κυρίως έχει χάσει την υπομονή του. Μνημόνια τώρα και τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει βαρύ το τίμημα των μνημονίων με περικοπές στις τακτικές χρηματοδοτήσεις πάνω από 70%. Μας ανέφερε ο δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης, Άγγελος Λίσελης. Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Η δραματική μείωση των εσόδων της προέρχεται από την πρωτόγνωρη περικοπή των τακτικών επιχορηγήσεων αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της λόγω του περιορισμού της ικανότητας των πολιτών να πληρώσουν, ανέφερε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Άγγελος Λίσελης. Ένα κομμάτι της θεσμικής κοινωνίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως υπάρχει κρίση στο κράτος, στο κεντρικό, όπως υπάρχει κρίση σε όλους τους θεσμούς, σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, σαφέστατα αυτή η κρίση ακουμπά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση εξαρτάται ιδιαιτέρως από τους πόρους που δέχεται από το κεντρικό κράτος. Καθώς το κεντρικό κράτος είναι φιδωλό προς τους πόρους του, δεν θα έλεγα καν φιδωλό, θα έλεγα ότι είναι ασφυκτικά φιδωλό απέναντι στους πόρους προς την αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 70% των πόρων έχουν αποκοπεί. Με το 30-35%
95% των πόρων του 9 και του 10 κινούμαστε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για την αυτοδιοίκηση και για τους ανθρώπους που την υπηρετούν τα πράγματα είναι δύσκολα. Ταυτόχρονα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και ο Δημότης, ο οποίος για να είναι συνεπή τα ανταποδοτικά, μας έρχεται εντολή από την κεντρική διοίκηση να αυξάνουμε τα ανταποδοτικά τέλη, κάτι που οι αυτοδιοικήσεις δεν θέλουν να κάνουν, γιατί ο λαός, οι δημότες, οι πολίτες είναι πολύ φορτωμένοι οικονομικά και δεν σηκώνουν άλλη επιβάρυνση. Για να το δούμε και με πραγματικά νούμερα, ο Δήμος Προστοτσάνης, ο Καλλικρατικός, παίρνει λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε ο Καποδιστριακός. Θα σας πω έτσι ένα παράδειγμα, γιατί πραγματικά είπατε να πούμε με νούμερα απλά. Οι δύο Δήμοι, πρώην Δήμοι, οι Καποδιστριακοί, ο Δήμος Προστοτσάνης και ο Δήμος Σεταγρών, μαζί για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΑΤΑ, παίρναν το έτος περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ο νέος Δήμος Προσοζάνης, ο Καλλικρατικός, που εμπεριέχει τους δύο προηγούμενους που σας είπα, παίρνει περίπου 300.000. Πάμε τώρα στα αγροτικά. Μια ανάσα από τον Προμαχώνα βρέθηκαν τα τρακτέρ των Σεραίων Αγροτών, οι οποίοι έφτασαν λίγο πριν τη γέφυρα Πετριτσίου. Ένταση υπήρξε και στο Σιδηρόκαστρο, όπου αγρότες των Σερών βρίσκονταν συγκεντρωμένοι με σκοπό να μεταβούν στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αστυνομικές δυνάμεις όμως τους εμπόδισαν και λίγο νωρίτερα οι αγρότες επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλειό χωρίς να τα καταφέρουν. Τονίζεται ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι στόχος τους είναι να φτάσουν στο Προμαχώνα όχι για να αποκλείσουν τα σύνορα, αλλά προκειμένου να διαδηλώσουν ειρηνικά. Ανάσα από τον Προμαχώνα βρίσκονται τα τρακτέρ των Σεραίων Αγροτών, οι οποίοι και έφτασαν λίγο πριν τη γέφυρα του Πετριτσίου. Αγρότες, ένα διαρκές κυνηγητό με τους αστυνομικούς, καταφέραν να ξεκινήσουν από τον Λευκώνα την ώρα που άλλοι συναδελφοί τους προσπαθούσαν να περάσουν από τα ΜΑΤ που είχαν στήσει εκεί τον μπλόκο τους. Δέκα χιλιόμετρα μακριά από τον Προμαχώνα βρίσκονται οι Σεραίοι αγρότες. Μπλόκο στον μπλόκο των αγροτών έβαλε η αστυνομία, η οποία και σταμάτησε τους αγρότες. Βέβαια, πολλοί από αυτούς έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα για να φτάσουν μέχρι εδώ. Μάλιστα, τρακτέρ των αγροτών φρόντισαν να περάσουν ακόμη και τις μπάρες στο διάζωμα για να φτάσουν στον κεντρικό δρόμο. Αγρότες, φτάνοντας κοντά στη γέφυρα Πετριτσίου, ήρθαν σε ρήξη με τους αστυνομικούς όταν διαπίστωσαν ότι οι αρχές σημειώνουν τις πινακίδες τους. Ας τις γράψουν όλες τις πινακίδες. Πάει ντροπή του, καμιά σημασία δεν έχει. Δεν θα πάει στη δουλειά του. Ντροπή σας είναι. Από χωριέ του πάλι κάτω. Κλείστε του το δρόμο. Οι αγρότες φταίνουν, αυτό λέει. Παίρνει γράφει πινακή, αφοβηθούν. Τα τρακτέρ των αγροτών, σπάζοντας το πλόκο των αστυνομικών, έφτασαν εδώ στον Προμαχώνα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Φορολογικό ασφαλιστικό, τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνουμε και να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία που ονομάζεται διαμαρτυρία, κινητοποίηση, γιατί πράγμα, για τα αυτονόητα. Αυτά ήταν θέματα κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα έπραξε. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι, επειδή αυτή τη στιγμή κάνετε ένα ρεπορτάζ πάνω από το Λευκώνα, κοντά στα σύνορα,
Λοιπόν, στην διασταύρωση, λίγο πριν τη διασταύρωση του Πετριτσίου, όπου από το 5, από το 4, από το 7 που έζησα και εγώ εδώ πάνω, δώσαμε μάχες, για μια ακόμη φορά παρατεταγμένα τα τράκτερ, σκεπτικοί οι αγρότες, από την άλλη μεριά τα ΜΑΤ, και αυτά πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε όμως. Να κάνουμε μια κίνηση, σας παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά είναι τα έργα τους. Δεν είναι ένα. Χωρίς τρακτέρ πέρυσι. Γιατί η στοχοποίηση κάποιον. Λίγο αργότερα οι αγρότες με τα πόδια έφτασαν στη γέφυρα Πετριτσίου, όπου ήταν το νέο μπλόκο της αστυνομίας. Τι μαλακίες είναι αυτές, ρε! Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον Προμαχώνα. Δεν βγήκαμε γιατί δεν έχουμε δουλειές ή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Βγήκαμε για να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Θα πάμε από τα πλάγια! Δεν θα πάτε, είπαμε. Γιατί μας χτυπήσετε? Δεν είπαμε πρώτα. Δεν κατάλαβα. Έχουμε γνώμη, έχουμε κάτι που τα πόδια είμαστε. Από πότε απαγορεύεται η κίνηση? Δεν μας απαγορεύεται. Θα πράζουμε τα πόδια. Θα πληρώσουμε και διάδεια. Θα μας απαγορεύεται. Θα πράζουμε. Πάρα πολύ να πάρουμε. Όχι, δεν τα παίρνουμε. Όχι, τα τραγκάρα δεν θα περάσουμε στον δρόμο. Μας φέρετε τα μάτια αυτά. Τι είμαστε πατεώνες. Ας το εκεί μας. Καλά να ρίξ. Ας το να ρίξ. Ένταση επικράτησε όταν πάνω στη γέφυρα ένας πολίτης θέλησε να περάσει πάνω από αυτή, βλέποντας όμως τους αγρότες να έχουν κλείσει το δρόμο. Τρέχτε κύριε! Καλά ρε αστυνόμοι! Πάνε τώρα! Πάνε να αφήνει στους οδηγούς! Πάνε να αφήνει στους οδηγούς! Εμάς κλείνετε! Τι άστα καζάρε! 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 Μονάδες της ΙΠΑΤ δεν άφησαν τους αγρότες να περάσουν από την γέφυρα Πετριτσίου προς τον Προμαχώνα με τα πόδια, με αποτέλεσμα να υπάρξει μικροσυμπλοκή. Η κυβέρνηση να έρθει σε άμεσο διάλογο με τους αγρότες, να λυθούν τα προβλήματά μας. Και αν δεν μπορούν να τα λύσουν, να σηκωθούν να φύγουν. Τελικά οι αγρότες αποφάσισαν να περπατήσουν άλλα 7 χιλιόμετρα ώστε να φτάσουν στη Βουλγαρία. Στιγμές έντασης λοιπόν με τους αγρότες στον Προμαχώνα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των κόκκινων δανείων. Τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων για τη φετινή χρονιά προβλέπει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας ότι το 2017 θα αποτελέσει έτος στροφής για τις ελληνικές τράπεζες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Δραγασάκης κάνει λόγο για υποεκπροσώπηση του δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Τραπεζών και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα Διοικητικά του Συμβούλια. Καθώς η παρουσία των εκπροσώπων του είναι αναντίστοιχη των ποσοστών που κατέχει το δημόσιο σε αυτές, τονίζοντας την ανάγκη να επαναξιολογηθεί ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τμήμα του λεγόμενου τριγώνου της διαπλοκής, κάτι το οποίο δείχνει ο υπερδανισμός της. Το 2017 μπορεί να είναι έτος στροφής και για το τραπεζικό σύστημα. Η αύξηση των κόκκινων δανείων έχει πλέον ανακοπεί, τονίζει ο κύριος Δραγασάκης, και προσθέτει ότι από το 2017 και έπειτα αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση. Και αυτό θα γίνει κυρίως με την μορφή των αναδιαρθρώσεων των δανείων. Ισχυρή όθηση θα δώσει και η διαδικασία του εξοδικαστικού διακανονισμού, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ προαναγγέλει ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Εντός του 2017 θα λειτουργήσουν επίσης τα κέντρα ενημέρωσης πολιτών και άλλες δομές που θα διευκολύνουν τη διαδικασία. Στα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, η σημερινή κυβέρνηση είναι υπέρ των λύσεων που ελαχιστοποιούν το κοινωνικό κόστος, διασφαλίζουν θέσεις εργασίας ή και δημιουργούν νέα απασχόληση, οδηγώντας εν τέλει σε βιώσιμα σχήματα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα θετικά τη δημιουργία συνεργατικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων εργαζομένων, υπογραμμίζει.
ερωτηθείς για τις προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, ο κ. Δραγασάκης σημειώνει ότι η άμεση προτεραιότητα ήταν να αποφύγουμε χρεοκοπίες τραπεζών και να αποτρέψουμε τον κίνδυνο για κούρεμα καταθέσεων. Ο δεύτερος στόχος ήταν και συνεχίζει να είναι ένα τραπεζικό σύστημα που θα έχει την εμπιστοσύνη και την νομιμοποίηση της κοινωνίας και θα υπηρετεί την διαμόρφωση ενός νέου υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Ο τρίτος στόχος, καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι ένα εναλλακτικό χρηματοδοτικό σύστημα που θα συνυπάρχει με τις συστημικές τράπεζες και θα έχει ως κύρια αποστολή την ανάδειξη νέων μορφών τραπεζικής και εξωτραπεζικής χρηματοδότησης, τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, την εισαγωγή και διάδοση των μικροπιστώσεων, την ανάπτυξη γενικότερα ανταλλακτικών ιδεών, κριτηρίων και μορφών χρηματοδότησης. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στη Δράμα. Λοιπόν, τέθηκε σε λειτουργία ο ηλεκτροφωτισμός της περιφερειακής οδού του Κορυλόβου στο Δήμο Δράμας, που αποτελεί ένα σημαντικό έργο το οποίο ζητούσαν περιπατητές και φυσιολάτρες, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος. Ο ηλεκτροφωτισμός που γίνεται μέσω LED καλύπτει μια διαδρομή 2,5 περίπου χιλιόμετρων και φωτίζεται από 82 κολόνες. Ο συνεργάτης μας Νίκος Κωνσταντινίδης επισκέφθηκε την περιοχή και επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στην περιφερειακή περίμετρο του Κορυλόβου, του λόφου του ιατρού Αθανάσιου Γκατζούλη εδώ στην πόλη της Δράμας, που στο παρελθόν η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε ηλεκτροφωνισμό. Ήταν πολύ δύσκολη η περιδιάβαση και των περιπατητών αλλά γενικότερα όλων των κατοίκων της πόλης της Δράμας. Πρόσφατα, με απόφαση του Δημάρχου Δράμας και της Δημοτικής Αρχής, βλέπουμε ότι μπήκανε κολόνες με τον ηλεκτροφωτισμό, έτσι ώστε να και η συγκεκριμένη περιοχή να αναδειχθεί αλλά και να είναι πιο ασφαλές για τους περιπατητές και όλους όσους περιδιαβαίνουν και ο οδικός το συγκεκριμένο δρόμο. Ένα έτοιμα χρόνιο και των περιπατητών και των φυσιολατρών αλλά και όλων των δραμηνών πολιτών που πραγματικά θέλανε την αναβάθμιση αυτού του χώρου. Είναι ένα έργο περίπου στα 2,5 χιλιόμετρα, έχουν εγκατασταθεί 82 κολόνες 7 μέτρες και 9 μέτρες. Είναι το πρώτο έργο που γίνεται σε δρόμο με φωτισμό LED, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση της ηλεκτρικής πλέον εγκατάστασης, και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να τονίσω ότι αυτό το έργο ήταν από την πρώτη στιγμή στα έργα προτεραιότητας της δικής μας παράταξης, και ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω και όλες τις υπηρεσίες που συνέβαλαν τα μέγιστα, έτσι ώστε αυτό το έργο να δοθεί προς χρήση σε όλους τους δραμηνούς, για να το χαρούμε οι πάντες. Αστυνομικό δελτίο τώρα, και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών στο νομό Εύρου, ενώ είχαμε σύλληψη 42χρονου ημεδαπού για άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια στην Ξάνθη. Συνελήφθησαν στο νομό Εύρου στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, δύο ημεδαποί ηλικίας 33 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης ο 33χρονος, διότι κατήχε 40 ναρκωτικά δισκεία τα οποία και κατασχέθηκαν. Στη δεύτερη περίπτωση στο Διδημότυχο, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ορεστιάδος συνέλαβαν τον 21χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 12,3 γραμμαρίων. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση ενήργησαν τα τμήματα δίωξης ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδος. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Ξάνθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ξάνθη 42χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 42χρονο διότι τον εντόπισαν να ασκεί πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση φρούτα εποχής, στερούμενος της απαιτούμενης άδειας. Κατασχέθηκαν 266 κιλά φρούτων, ενώ επιβλήθηκε στο δράστη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας.
Στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον απελθόντα και στον ίν ανώτερο διοικητή Φρουράς Δράμας. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δράμας. Χαιρετισμό απίφθηναν ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος Λιθυρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Πρόεδρος της ΔΕΙΑΔ Τάσος Χατζηγιάννης, ο συνταγματάρχης Παναγιώτης Γεωργιάδης και ο αντισυνταγματάρχης Θόδωρος Ελευθεριάδης, ανώτερος διοικητής Φρουράς Δράμας, ο Μινάς Κάρλιος, διοικητής του αστυνομικού τμήματος Δράμας, ενώ ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Γεώργιος Ιντζές. Στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον απελθόντα και στον ίν ανώτερο διοικητή Φρουράς Δράμας. Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου μας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, την κοπή ως ήθιστε της πρωτοχρονιάτικης πίτας και σας ευχόμαστε από καρδιάς χρόνια πολλά, ευτυχισμένο και δημιουργικό όσο το δυνατόν το νέο έτος, τόσο για εσάς τους ιδίους και τις οικογένειές σας, αλλά και για την πατρίδα μας γενικότερα. Πάσα τη γη με ξυχμένο φόβο σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διούδε ο πρεπός εντογμάτη σας, την φύση των όρτων ετράνω σας, τον ανθρώπονίτη κάθε κόσμη σας. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι πράγματι έχουμε υποστεί, κάθε οικογένεια, ο καθένας μας, μια οικονομική, θα έλεγα, κατάσταση η οποία βαίνει όλο και χειρότερα. Όμως αυτά τα βάσανα, αυτές οι ταλαιπωρίες ενδεχομένως να έχουν ένα χρόνο ή και πολύ χρόνο, όμως αντιμετωπίζονται. Εκείνα τα πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται και δεν επανέρχονται, δυστυχώς είναι οι απώλειες εθνικών εδαφών. Έχουμε να κάνουμε τέτοια ζητήματα και επειδή υπηρετήσατε ειλικρινά και επειδή είστε εδώ με ιδιαίτερη αγάπη ενόπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας για τους γεωρισμένους που βρίσκονται εδώ, αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία για όλους μας. Αυτό που θέλω από εσάς προσωπικά είναι μια θερμή παράκληση, γιατί όπως ξέρετε, οικονομικό πρόβλημα έχουν οι πάντες. Πλέον χαράξαμε έναν δρόμο διαφορετικό. Να ανεβάζετε την ψυχολογία του καθημερινού πολίτη. Έχετε τη δυνατότητα, έχετε τα προσόντα, έχετε τις γνώσεις. Αυτό θέλει πλέον ο Έλληνας. Μην χάσουμε την ψυχολογία μας. Και οτιδήποτε είναι συναφή με το στρατό είναι πλέον το μόνο κομμάτι το οποίο έχει μείνει στην Ελλάδα. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του κ. Χριστόδουλου Μαυσάκου, και τα χρόνια πολλά σε όλους σας. Μαζί με τον συνάδελφο τον κ. Τσεπίλη, θέλουμε να δηλώσουμε ότι με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, κ. Πρόεδρε. Σε όποιες δράσεις και να αναπτύξετε, θα μας βρείτε αργούς και συμπαραστάτες. Νομίζω ότι κάνετε σημαντικό έργο και θα φανούν οι δράσεις σας και τα αποτελέσματα τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα. Όσο για τους κυρίους και κυρίους πρόεδρους, να πω ένα ευχαριστώ για τα όσα προσφέρατε μέχρι σήμερα και θα ζητήσουμε εμείς σαν απλός Έλληνας πολίτης, θα ζητήσουμε ακόμη περισσότερα από εσάς. Οι προκλήσεις των καιρών είναι δύσκολες, εμείς βασιζόμαστε σε εσάς και να θυμάστε ότι δύναμη μπορείτε να δείτε και από εμάς, τους απλούς Έλληνες πολίτες. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο στρατός είναι εδώ, έτοιμος και παίρνει αντιθέτως δύναμη από εσάς, από την αναγνώριση που του δείχνετε. Όπως έχουμε δείξει κατά την ανάμεση οι διεξαγόμενες δημοσιοποίησεις. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, δύναμη, υγεία, καλή διάθεση. Για το Σύνδεσμο εύχομαι επιτυχία σε ό,τι κάνει. Χαίρομαι η πόλη μου. Έχει ένα σύνδεσμο εφέδρων δυναμικό, πολυμελή και πιστεύω ότι η πολιτεία, ειδικά στο πλαίσιο της χρονιάς εφέδρων και εθνοφυλάκων που έχει κηρυχθεί το 2017, θα πρέπει να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει την δυναμική, το ανθρώπινο δυναμικό και την επιθυμία δικιά σας για προσφορά. Ο σύνδεσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχει μεγάλη δραστηριότητα. Είμαι στους λίγους μήνες, κύριε Πρόεδρε, που είμαι εδώ στη Φρουρά
Έχω διαπιστώσει ότι η δυναμική που έχει ο σύνδεσμός σας πραγματικά μένει κατάπληκτος κανένας με τις δραστηριότητες του και με τις ομιλίες που διοργανώνουμε και με όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει. Πάντοτε παντού παρών και από τη δικιά μας πλευρά εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να υποσχεθώ ότι κατά το δυνατόν θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του Σύνδεσμου Φέτων Αξιωματικών για τη συνεργασία μας που ξεκίνησε από την Προεδρία του κυρίου Προέδρου, του κύριου Ετζέα, ο οποίος πηγαίνει και συγχωριανός μου και τον ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις και όσον αφορά την θελοντική αιμοδοσία και τα μαθήματα ιστορίας. Θα είμαστε δίπλα σας ως εθελοντές για οποιαδήποτε δράση μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο την τοπική κοινωνία αλλά και τους συνανθρώπους μας και σε κοινωνικό επίπεδο. Σας καλωσορίζω όλους στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών κρίσεων του Δήμου και σας εύχομαι χρόνια πολλά, ευλογημένα, χαρούμενα, ειρηνικά, ελπιδοφόρα, κακοφόρα, νηματικά και αγωνιστικά. Απευθυνόμενος προς τους έμπειρους αξιωματικούς όλων των όπλων και σωμάτων, θεωρώ ότι η συνάντηση αυτή βασική και κορυφαία σε μια στιγμή που η πατρίδα μας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή σε θέματα οικονομίας, υψηλά επίπεδα ανεργίας, προσφυγική κατάσταση τραγική, μειωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό για καλύτερη τύχη, σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα όπου έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βόρειο Ελλάδος. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων. Μία πρόσκληση τώρα κατεπίγουσα με πρωτοβουλία του Σωματείου Ζηθεστιατόρων Δράμας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Εστιατορίων Καφετεριών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδος, όλοι οι καταστηματάρχες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή εστιατόρια, καταστήματα διασκέδασης, καφετέρειες, καφενεία, καφέ, ξενοδοχεία, πιτσαρίες, ταβέρνες, μουσικοταβέρνες, κηλικία, βρεφονηπιακή σταθμή, παιδότοποι και άλλα συναφή επαγγέλματα καλούνται σε συγκέντρωση τη Δευτέρα στις 5 στην αίθουσα του Καφέ Ελευθερία με θέματα μεταξύ άλλων κατάργηση της άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων, ποιες οι σχέσεις και οι επιπτώσεις με την ΑΕΠΗ, πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΗ, νέα δεδομένα για τα πιστοποιητικά ΕΦΕΤ, υποχρεωτική τήρηση των 6 αρχείων ή φακέλων με τη νέα υγειονομική διάταξη, η μουσική που δεν υπάγεται στην ΑΕΠΗ. Ομιλητής και αναλυτής θα είναι ο κύριος Γρηγόρης Τσαπατσάρης, γνωστός σε όλη την Ελλάδα και εκλεγμένος πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων, η εκδήλωση την Δευτέρα στις 5 στην αίθουσα του Καφέ Ελευθερία. Συνεχίζουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εκδήλωση αφιερωμένη στην εορτή των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Προσοτσάνη με ομιλητή τον τέος καθηγητή θεολογίας Πασχάλης Τουλούπη με θέμα «Οι τρεις ιεράρχες», ενώ ακολούθησε βράβευση των αριστούχων μαθητών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Προσοτσάνης, η Εταιρεία Δραμινών Μελετών και ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν αφιερωμένη στην εορτή των γραμμάτων και πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου ο Μέγας Αλέξανδρος. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας που η Εταιρεία Δραμινών Μελετών και ο καταξιωμένος της πρόεδρος ο κ. Γιώργος Χατζόπουλος επέλεξαν την Προσοτσάνη ως χώρο όπου θα γιορτάσουμε φέτος τους τρεις ιεράρχες. Η Εταιρεία Δραμινών Μελετών είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος με χρόνια παρουσία στα γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό και στα δραμινά πράγματα με μια τεράστια προσφορά και ο κύριος Γιώργος Χατζόπουλος είναι ένας αγωνιστής των γραμμάτων και της δραμινής κουλτούρας. Χαιρόμαστε κύριε Γιώργο που είστε κοντά μας, λαμπρύνετε το καινούργιο μας αυτό κτίριο. Με μεγάλη μας χαρά και νιώθοντας τιμή δεχτήκαμε την πρόταση της Εταιρείας Δραμινών Μελετών και του κυρίου Χατζόπουλου να φιλοξενήσουμε στο νέο μας κτίριο, σε αυτή τη στέγη πολιτισμού όπως θέλουν και την έχουμε ονομάσει, να φιλοξενήσουμε τη γιορτή των γραμμάτων. Μια γιορτή μεγάλη. Θέλαμε μέσα από αυτή μας την πράξη και το έχουμε αποδείξει βέβαια ότι είμαστε κοντά πέρα από την παράδοση που είναι η κύρια ασχολία μας σαν πολιτιστικός σύλλογος,
Είμαστε κοντά στις τέχνες και στα γράμματα. Αυτός ο θυμόσοφος λόγος του μεγάλου φιλοσόφου Πλουτάρχου υπήρξε για την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών ο αταλάντευτος οδηγός, ώστε εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια να αναλώνει εθελοντικά τις δυνάμεις της, χωρίς να υπολογίζει οποιοδήποτε προσωπικό κόστος, με σκοπό πάντοτε να ιερουργεί στο ιερό τέμενος της παιδείας, η οποία αποτελεί στολίδι για όσους ευτυχούν και παρηγοριά για όσους δυστυχούν. Εκκλησία και παιδεία, δάσκαλοι και μαθητές, παιδαγωγοί και παιδαγωγούμενοι, γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων. Βασιλείου του Μεγάλου με τον ένθεο νου, Γρηγορίου του Θεολόγου με τη Θεία Φωνή και Ιωάννη του Χρυσοστόμου με το πάνθρισο στόμα. Η γιορτή αυτή σοφότατα καθιερώθηκε, καθιερωμένη ως γιορτή των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων, πέρα από το ότι θέλει να υπενθυμίζει την αξία των ιδανικών του γένους μας, προβάλλει τους τρεις μεγάλους πατέρες ως πρότυπα για όσους σπουδάζουν ή διδάσκουν στα σχολεία. Ακολούθησε βράβευση των αριστούχων μαθητών των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Προσοτσάνης και των επιτυχόντων σε σχολές, πανεπιστημίων και ΤΕΗ κατά την περσινή χρονιά. Στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή εκδήλωση αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δραμηνών Μελετών Γιώργος Χατζόπουλος και ο Πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος. Με συνδιοργάνωση του Δήμου Προσοτσάνης, πραγματικά είναι μια ωραία εκδήλωση, καθώς αποτείεται φόρος τιμής στους τρεις ιεράρχες που τους εορτάζουμε αύριο, 30 Ιανουαρίου, τους τρεις αυτούς φωτεινούς σηματοδότες της χριστιανοσύνης αλλά και της ελληνικής παιδείας των ελληνικών γραμμάτων. Να ευχαριστήσω την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών που επέλεξε την Προσοτσάνη ως χώρο για να κάνει αυτή την εκδήλωση. Να συγχαρώ τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Σύλλογο Μέγα Αλέξανδρο, που πρωτοστατεί πάλι στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Και να πούμε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα συνοδοιπόρος σε οτιδήποτε πρωτοποριακό και θετικό γίνεται για την κοινωνία. Ο στήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Αυτός είναι ο πλήρης χαρακτηρισμός των μεγάλων αυτών διδασκάλων της παιδείας, προς τους οποίους ευλαβώς συμπεριφερόμεθα κάθε χρόνο και τιμούμε τη μνήμη τους σε έναν από τους μεγάλους οικισμούς του νομού της Δράμας. Εδώ και χρόνια ως Εταιρεία Δραμηνών Μελετών καθιερώσαμε την πολιτιστική αποκέντρωση του τέστην, μεταφέρουμε τις εκδηλώσεις μας στην επαρχία με σκοπό να βοηθήσουμε στην ανάδειξη του πνεύματος στην επαρχία, γιατί πιστεύουμε ότι η επαρχία έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι έχει το κέντρο. Έτσι λοιπόν είμαστε και φέτος στην Προσοτσάνη, είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στην Προσοτσάνη, μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί με την Προσοτσάνη, διότι ενδιαφέρει πάρα πολύ ως πολιτιστικός χώρος αλλά και ως ιστορικός χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα θα τιμήσουμε τους τρεις μεγίστους φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, αλλά και θα βραβεύσουμε όλους εκείνους τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Προσοτσάνης που διακρίθηκαν για το ήθος και την επίδοσή τους. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί αυτή είναι η χρυσή ελπίδα του έθνους. Σε αυτούς περιμένουμε ένα καλό καινούριο μέλλον. Ναι, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καταρχήν υγεία, καλή πρόοδο στα παιδιά. Ξεκινάμε τη χρονιά με τη γιορτή των τριών ιεραρχών. Είναι μια εκδήλωση σημερινή σε συνεργασία με την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, η οποία κάθε χρονιά βραβεύει παιδιά τα οποία αριστεύουν στο σχολείο. Φέτος επέλεξε την Προσοτσάνη και το Πολιτιστικό Σύλλογο Προσοτσάνη στο Μέγα Αλέξανδρο για να τιμήσει τους μαθητές της Προσοτσάνης. Είναι μια συνεργασία που έχουμε, αποτέλεσμα μια συνεργασία που έχουμε εδώ και χρόνια με την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να φιλοξενούμε την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών στο νεόκτιστο κτίριό μας, σε μια αίθουσα καταπληκτική και σε μια γιορτή των γραμμάτων.
Εμείς, Απολιτιστικός Σύλλογος, είμαστε πάντα δίπλα, πέρα από την παράδοση, στον πολιτισμό γενικότερα, στις τέχνες και στα γράμματα. Την ετήσια γιορτή στίβου των συλλόγων τους συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και ο Αθλητικός Σύλλογος Δοξάτου με την υποστήριξη της ΔΕΚΠΟΤΑ. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες του στίβου των συλλόγων της Άρσης Βαρών της Δράμας, οι αθλητές των συλλόγων για την εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διεθνείς συναντήσεις, οι κάτοχοι των πανελληνίων επιδόσεων αλλά και αθλητές που τίμησαν τη Δράμα και τον ελληνικό αθλητισμό. Μουρούντζη Παρασκευή, πρώτη θέση στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, πέμπτη θέση στα 3.000 μέτρα κορασίδων, έβδομη θέση στα 2.000 φυσικά εμπόδια παγκόσμια γυμνασιάδα, έβδομη θέση στα 2.000 φυσικά εμπόδια βαλκανικούς κορασίδων. Σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια από τη δημιουργία μας ο Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και μαζί πάντοτε με το φίλο σωματείο των ΑΣ Δοξάτου και το άλλο μου το παιδί, την Άρση Βαρών της Δράμας με τον Βίβανα και τον Πυρσό, κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Φέτος και στην Άρση Βαρών και κυρίως στο Στίβο έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί παρόλες τις αντίξωες συνθήκες καταφέραμε τη Δράμα, το ΣΚΑΔ, να τον έχουμε 8ο σύλλογο στην Ελλάδα και με λίγη προσπάθεια ακόμη πιστεύω ότι μπορούμε να τον κατεβάσουμε ακόμη πιο χαμηλά, να είναι μέσα στην τριάδα των καλύτερων συλλόγων της Ελλάδος. Από πλευράς αθλητικών επιτυχιών δηλαδή πάει καλά η Δράμα. Εάν κύριε Φυλακτέ, ερχόσασταν και βλέπατε τον καιρό που χιόνιζε εδώ να κάνουν προπόνηση στα παιδιά μας, θα βλέπατε ότι είναι ήρωες και τα παιδιά και οι γονείς. Καταρχήν ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για τη συνέντευξη που παίρνετε, γιατί χρειάζεται να δώσουμε λίγο δημοτικότητα και δημοφιλία στα δρόμενα του κλασικού αθλητισμού, ο οποίος είναι αδικημένος όσον αφορά τη δημοτικότητα. Να πω ότι για μας είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε τη χαρά να τιμήσουμε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν και όχι μόνο και τους προπονητές. Και αν θέλετε και ένα βήμα, να πούμε κάποια πράγματα σημαίνοντας ανθρώπους του Δήμου, της Περιφέρειας, για να ακουστούν τα προβλήματά μας και αν θέλετε και να τους ευχαριστήσουμε εκεί που μας βοηθήσανε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα πάνω στο γήπεδο. Μεγάλη μας χαρά, γιατί η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Εγώ από πλευράς μου να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και να ευχηθώ να έχουν υγεία και το 2017, οι επιτυχίες τους να συνεχιστούν. Είναι πολύ σοβαρό το έργο που γίνεται πάνω. Όποιος διαφωνεί μπορεί να... όχι διαφωνεί, όποιος νομίζει ότι δεν είναι έτσι μπορεί να έρθει να δει από κοντά. Όποιοι γονείς θέλουν να γνωρίσουν το χώρο και να γνωρίσουν τους προπονητές μπορούν να έρθουν. Παιδιά από ηλικίας 6 ετών και πάνω μπορούν να ασχοληθούν με τον κλασικό αθλητισμό. Είμαστε εκεί και περιμένουμε να έρθετε να γνωρίσετε τον βασιλιά των σπορ που είναι ο Στίβος, που είναι το μοναδικό ελληνικό, μαζί με την πάλη, αν θέλετε, ελληνικό άθλημα. Ο ΣΚΑΔ πήγε πολύ καλά. Ο ΣΚΑΔ φέτος ήταν ο 20ος χρόνος που υπάρχει από την ημέρα της ίδρυσής του, που ο κύριος Στέλιος αποφάσισε να τον ιδρύσει και είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει δραμηνός σύλλογος μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Είμαστε 8ο. Έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές, έχουμε πανελλήνια ρεκόρ, πολλές διακρίσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα να ευχαριστήσουμε αρχικά τον ΣΚΑΔ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές, μα πάνω απ' όλα τους αθλητές μας που δοξάζουν τη Δράμα μας, που δοξάζουν την πόλη μας και πανελλήνια αλλά και παγκόσμια. Είναι σημαντικές συνέχειες αυτών των παιδιών και το να ασχολείται σήμερα ένα νέο παιδί με τον αθλητισμό είναι πολύ ωφέλιμο, πρώτα απ' όλα γιατί διαπλάθει χαρακτήρα και δεύτερον γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να χαρούμε με τις νίκες αυτών των παιδιών. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλα αυτά τα παιδιά μια καλή αθλητική χρονιά χωρίς τραυματισμούς και με νίκες που δοξάζουν πρώτα τους εαυτούς τους και την προσπάθεια που κάνουν αλλά και στη συνέχεια για την πόλη μας. Και φυσικά με κάποια έργα υποδομής, κύριε Δήμαρχε, προγραμματίζονται κάποια πράγματα. Είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία με τον Σύλλογο του ΣΚΑΔ, με τον πρόεδρο τον κύριο Γρηγοριάδη, με τον Στέλιο τον Κουρμιχαλάκη. Έχουμε τονίσει επανειλημμένο ότι οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες οικονομικά για όλον τον αθλητισμό αλλά και για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κάποιο κεφάλαιο,
κάποια χρήματα τα οποία θέλουμε να επενδύσουμε στο εθνικό στάδιο, πάντα σε συνάρτηση με τους δύσκολους καιρούς που βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κορομιχαλάκη, στον κύριο Στέλιο, ο οποίος κρατάει όλη αυτή τη νέα γενιά. Ειλικρινά με συγκίνησε ότι βλέπεις μια γενιά, βλέπεις άτομα τα οποία βραβεύονται μια σήμαντη πόλη σαν τη Δράμα με τις χειρότερες υποδομές που μπορώ να πω, γιατί είναι αδικημένη η Δράμα να βγάζει τόσους καλούς αθλητές οι οποίοι έχουν διαπρεύσει και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Ειλικρινά είδα τα μετάλλια, συγκινήθηκα, βλέπεις αυτά τα νέα τα παιδιά, αυτή την αύρα που έχουν και πάνω απ' όλα στους προπονητές να τους δώσουν την άμυλα έτσι ώστε, γιατί αυτοί είναι το μέλλον της Ελλάδος. Αυτοί είναι τα θύματα του πολέμου μας, ας το πούμε έτσι. Ας καταλάβουν ότι μέσω του αθλητισμού και μέσω της παιδείας που θα πάρουν από τους συλλόγους τους να σώσουν την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια ξανά στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον κύριο Γιάννη και βασικά στον κύριο Στέλιο και σε όλους τους προπονητές για την ευχάριστη μέρα που μας δώσαν σήμερα. Αθλητική ενημέρωση και για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Δόξα Δράμας, Δόξα Προσκυνητών 4-2. Καβάλα Λαγκαδάς 1-0. Νάουσα Καλαμαριά 2-2. Απόλλων Παραλιμνίου Καμπανιακός 1-2. Για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, Ξηροπόταμος Πανδραμαϊκός 2-0. Δόξα Βόλακα Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου δεν διεξήχθη. Καλαμπάκι Προσοτσάνη 1-0, Ορφέας Χωριστής Κεραυνός Μοναστηρακίου 4-0, Δόξα Καστρινός Δόξα Σιταγρών 2-2, Άρης Φωτολίβους Δόξα Πετρούσας 0-3, Ατρόμητος Περιθωρίου Ακρίτας Νευροκοπίου 0-3, Αθλητική Ένωση Κυργίων Εθνικός Αστέρας Καλυφίτου 1-2, να δούμε τις καλύτερες φάσεις από τον αγώνα. Πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα των Κυργίων και στην Καλύφη. Ένα σημαντικό παιχνίδι, περισσότερο θα έλεγα για τους γηπεδούχους, αλλά βέβαια και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ομάδα της Καλυφίδου. Με τις κόκκινες εμφανίσεις φιλοξενούμενοι, με τα κίτρινο-μαύρα η ομάδα των Κυργίων. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 4ο λεπτό βρισκόμαστε, θα γίνει μεγάλη πάσα. Δεν υπάρχει offside. Ο Παυλίδης με τον Καγκελίδη, με τα πόδια ο Καγκελίδης θα διώξει μπάλα. Ωστόσο έρχεται στον Καρασαβίδη. Θα βγάλει αυτό στην σέντρα Παρουτσί στην πλάτη των αμυντικών με κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει νωρίς το σκορ. Θα κάνει το 0-1 για την ομάδα της Καλυφίδου. Πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή σέντρα του Καρασαβίδη βέβαια. Και η κεφαλιά ψύχρεμη του Παρουτσί. 0-1 για τον Αστέρα Καλυφίδου. Παρουτσίς θα ανοίξει το κουτόρ, θα χάσει την μπάλα. Ο Βέργος τώρα. Ο Βέργος θα βγάλει την πάσα, εκεί προλαβαίνει τσιπλής γκολ. Ισοφάριση 1-1 για την ομάδα των Κυργίων με τον Νίκο τον Τσιπλίδη να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την πάσα και σε κενή εστία, απλά να σπρώνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι. Γρήγορη απάντηση λοιπόν στον γκολ του Παρουτζή με τον Τσιπλίδη να κάνει το 1-1. Παρουτζής κίνηση γίνεται από τον Παυλίδη, επιμένει ο Παρουτζής, επιχειρεί το σούτ από μακριά. Καγκελίδης δεν ανησυχεί, άου την μπάλα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Βέργο που κινείται από τη δεξιά πλευρά. Λιώντας θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το σούτ με τα πόδια εκεί και με το δεξί χέρι σταματάει την πορεία προς τα δίχτυα ο Σταραλιώτης. Πολύ καλή προσπάθεια. Θα γίνει το σούτ εκεί από τον Παυλίδη σε κόρνερ ο Καγκελίδης. Καλό σούτ και η απόκρουση. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Παυλίδη, θα γυρίσει την μπάλα, εκεί το γέμισμα, μέσα στην περιοχή η μπάλα δεν μπορεί να πλασάρει ο Παυλίδης στο διαμαντής, χάνει την ευκαιρία. Νέα προσπάθεια τώρα για την Καλύφη, δυνατό το μαρκάρισμα του Σακερίδη. Θα δει βέβαια και την κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ είναι ο Αλεξίου και ο Παρουτσής. Παρουτσής τελικά η μπάλα περνάει. Καγκελίδης πέφτει και μπλοκάρει. Θα γίνει μεγάλη πάσα για τον Παρουτσί. Πολύ ωραία. Στον κενό χώρο εκεί να δούμε. Ανατροπή και πέναλτι. Ο Παυλίδης θα κερδίσει το πέναλτι. Το δίνει ο Αχθοφορίδης με τις όποιες διαμαρτυρίες από πλευράς του Καγκελίδη και των υπόλοιπων. Αλλά θα έλεγα χλιαρές έτσι. Οι διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Το πέναλτι βέβαια που έδωσε ο Αχθοφορίδης δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της Καλυφίδου να πετύχει
γκολ και να πάρει προβάδισμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η φάση του πέναλτι. Παυλίδης εκτελεί, ξεγελάει, τον Ακαγγελίδη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι η ομάδα της Καλυφίτου με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Παυλίδη, του Διαμαντή, παίρνει και πάλι προβάδισμα. Μπάλα με τον Παρουτσί έξω από την περιοχή. Επιχειρεί το σουτ Καγγελίδη, σε καλή θέση μπλόκαρε. Παρουτσίς θα παίξουν το 1-2. Η μπάλα θα βγει πλάγια στον Νεοφυτίδη. Αυτός επιχειρεί την σέντρα. Η μπάλα έχει πορεία προς την εστία. Δύσκολα εκεί ο Καγγελίδης και συνέχεια όπως η μπάλα απομακρύνεται. Παρουτσίς. Μελεκίδης, Παρουτσίς. Η κόντρα σε ευνοεί το Διαμαντής. Ο Παυλίδης σουτάρει. Ο Καγγελίδης θα σώσει. Πολύ καλή απόκρουση. Θα βγει σέντρα. Παρουτσίς, εντυπωσιακό το σούτ. Ο Καγγελίδης θα μπλοκάρει. Πολύ ωραία προσπάθεια του Παρουτσί αλλά και του Καγγελίδη που μπλόκαρε την μπάλα. Προσπάθεια με τον Κατσαβονίδη εκεί, με τον Λιόντα. Μάλλον με το Σουβλέρι. Τι λέει εκεί ο Κατσαβονίδης. Ζητάει ο Αχτοβοίδης, βγάλει κόκκινη κάρτα. Κάτι είπε εκεί. Για να του βγάλει την κόκκινη κάρτα. Κατσαβονίδης δέχεται την κόκκινη κάρτα. Διαμαρτύρεται. Προσπαθούν να το συγκρατήσουν εκεί ο Παρουτσής. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 1-2 νίκη για την ομάδα της Καλυφίτου μέσα στα Κύρια. Όλη η αθλητική κίνηση Δευτέρα στα Αρφορείο Ελλάδος στις 7.30 γκολ και θέαμα με τον Χρήστο τον Καραγιαννίδη και φυσικά όλη την αθλητική κίνηση που σας ενδιαφέρει. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.